Live, φύγαμε. Να το δούμε τώρα, κάτσε. Είμαστε live. Όντως είμαστε live. Λοιπόν, τι σας έχω εδώ. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα βίντεο διαφορετικό με τι. Με ένα παιδί. Πόσο χρόνο είστε, Στέλιο? 16 χρονών. Άρα δεν είναι παιδί, είναι έφηβος. Είμαι έφηβος. Είναι έφηβος, έτσι. Ναι. Έφηβος καταπληκτικός, τον βλέπετε δηλαδή, έτσι. Εντάξει, άψογος. Τον αγαπώ πάρα πολύ, τον έχω μεγαλώσει από μωρό. Τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε ένα καταπληκτικό ζωγράφο. Μάνα, έτσι είναι. Σωστά. Είναι καταπληκτικός. Θα τον δούμε δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι θα τον δούμε μεθαύριο κάπου γραμμένο στα παιδικά μας, έτσι κτλ. Λοιπόν, το εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικός. Βέβαια λοιπόν, μέσα στην εφηβεία του όλα συμπεριφέρεται λίγο τρελά, λίγο παλαβά και η μάνα του. Εντάξει, κλαίει. Και η μάνα του κλαίει. Διαμαρτύρεται, δεν κλαίει. Διαμαρτύρεται, δεν κλαίει. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι. Αυτό εδώ είναι. Έτσι το βλέπεις, Στέλιο. Έτσι. Όλες τις παλαβομάρες θα τις κάνεις μπροστά στην οθόνη. Το βλέπω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά που είναι στην εφηβεία λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αρχίζουν και ουσιαστικά απεγκλωβίζονται από την αγκαλιά και από τη φτερούγα της μαμάς, από εγκλωβισμός ή φεύγουν τέλος πάντων, αναπτύσσονται και προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους είναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα ό,τι κάναμε εκπαιδευτικά έχει κέρδος επάνω στο παιδί, αλλά τώρα το παιδί αναπτύσσεται μόνο του. Λοιπόν, και πειραματίζεται βέβαια. Πειραματίζεται, ο Στέλιος λοιπόν είναι ένα άτομο που όντως πειραματίζεται. Πειραματίζεται με την τέχνη, με τον εαυτό του, με τα μαλλιά του, με τα νύχια του. Ναι. Μόλα πειραματίζεται. Λοιπόν, τώρα τελευταία βέβαια είναι και δηλώνει. Δηλώνω. Δηλώνει ερωτευμένο ή όχι? Ναι. Δηλώνει ερωτευμένο. Ναι. Μάλιστα, πολύ. Και τώρα λοιπόν δηλώνει και μάλιστα πολύ ερωτευμένο. Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε μπει σε μια άλλη διαδικασία τώρα. Τα παιδιά είναι τη εφηβική ηλικία. Όλα αυτά γίνονται με τη συγκατάθεσή του βέβαια, έτσι. Του παιδιού και τη μαμά. Δεν τα κάνουμε μόνοι μα. Λοιπόν, και είναι ερωτευμένο. Εντάξει, και καλά κάνει. Αλλά όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά στην Ελλάδα, πέρασε COVID. Πέρασε όντως COVID. Αυτό είναι κάτι που ισχύει. Δηλώνω εγώ. Το δηλώνεις και εσύ, ε? Ναι. Το δηλώνεις και εσύ. Εγώ. Λοιπόν, ο εαυτός μου. Εσύ το δηλώνεις. Λοιπόν, αλλά βέβαια να πούμε, δηλώνει όμως επίσης τώρα ήρθε, γιατί ο λόγος ήταν που ήρθε ότι έχει μια κόπωση. Νιώθει κουρασμένος, νιώθει ότι. Πώς μου το είπες αυτό, ότι κάνεις από. Νιστάζω. Νιστάζω. Μην φωνάζεις με στάθια των άλλων. Το ονομάζω αποπροσωποποίηση. Αποπροσωποποίηση και. Αποτοποποίηση. Δηλαδή δεν ξέρεις σε ποιο τόπο βρίσκεσαι και σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Είμαι μπέρδεμα. Λοιπόν, μια χαρά είσαι ένας κούκλος και πραγματικά τον συμπαθώ. Λοιπόν, του είχαν βάσει κάποια στιγμή και κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι αριστούργημα, δεν μας τις έχει φέρει να μας τις δείξει. Σε ένα επόμενο βίντεο όμως θα δείξουμε τη δουλειά σου. Δεν μπορεί να μένει η δουλειά σου κρυμμένη, έτσι. Πρέπει να τη δει και ο κόσμος. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα κάνουμε. Θέλω να τονίσω, γιατί έρχονται πολλοί γονείς, ευκαιρία λοιπόν αυτού του βίντεο, θέλω να τονίσω ότι έρχονται πολλοί γονείς, τι εξετάσεις να κάνουμε σε ένα παιδί που έχει περάσει COVID. Επίσημα λοιπόν και με στοιχεία που μπορώ όντως να σας μεταφέρω, τα παιδιά αυτά κυρίως τα ψάχνουν οι γονείς για αναπνευστικό, αν έχει κάποιο πρόβλημα το αναπνευστικό, και αν έχει κάποιο πρόβλημα από το καρδιολογικό, καρδιά. Λοιπόν, αναπνευστικό θα κάνω. Θα πάω δηλαδή σε ένα πνευμονολόγο, εάν και εφόσον έχω πρόβλημα με τρέχω και λαχανιάζω, κάνω ιδιαίτερη κόπωση και δεν τα καταφέρνω να περπατήσω. Σταμάτα βρε πια να πούμε με τις... Θα σε κόψω, ε! Έχω σκηνές που αλλάζω, βάζω μόνο μου τον εαυτό ή βάζω μόνο εσένα ή μόνο εσένα. Ωραίος είσαι, εντάξει. Λοιπόν. Άρα τα παιδιά θα πάνε σε πνευμονολόγο μόνο όταν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Καρδιολόγο να πάνε μόνο τα παιδιά τα οποία κάνουν ισχυρή προπόνηση, δηλαδή πρωταθλητισμό. Όχι αυτά τα παιδιά τα οποία παίζουν σε μια ομάδα και ζητάνε χαρτιά οι σύλλογοι, φέρτε μας ένα χαρτί κτλ. Ότι πρέπει να τα πάμε να τα κάνουμε αυτά τα παιδιά ελέγχους. Δεν χρειάζεται. Βέβαια, συμβουλευτείτε και τους παιδιάτρους, διότι κάθε παιδίατρος έχει τον τρόπο να το χειριστεί.
Αυτές είναι οι τελευταίες απόψεις, τις οποίες όντως σας μεταφέρω από ένα συνέδριο όπου μίλαγε ένας καρδιολόγος από τη Θεσσαλονίκη, επίκουρος καθηγητής ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος έλεγε: μην τρέχετε όλοι να ψάχνετε να βρείτε να κάνετε ελέγχους. Μόνο εάν το παιδί δείξει ότι πονάει, στο στήθος ελέγχεται. Βέβαια, η Ομικρόν η COVID Ομικρόν είναι μια ιστορία η οποία μάλλον δεν μας δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα. Και στα παιδιά. Μάλλον δεν μας δημιουργεί, άρα λοιπόν είμαστε λίγο πιο ήσυχοι. Τελειώνοντας με τον COVID και τα λοιπά, πάμε στο επόμενο θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Αυτός λοιπόν του είπα: κοίταξε να δεις, κοπέλα έχεις, αυτά έχεις, δεν ξέρω τι κάνεις, μεγάλος είσαι, πρέπει να εμβολιαστείς. Να εμβολιαστείς έναντι των HPV. HPV. Είναι των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή κονδυλωμάτων. Είναι ένα καινούριο εμβόλιο για τα αγόρια, καινούριο, που δεν είναι καινούριο, είναι, θεωρώ ότι πρέπει να είναι 8-10 χρόνια. Ήδη έχουν εμβολιαστεί άπειρα κορίτσια και στην Ελλάδα. Το ποσοστό εμβολιασμού στα κορίτσια φτάνει 30-40-50% και θα είχαμε καλύτερο ποσοστό εμβολιασμού εάν δεν είχαμε τον COVID στη μέση. Τώρα όμως, εδώ και μερικές ημέρες, ήδη έχω ανεβάσει και ένα βίντεο το οποίο λέμε ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εμβολιασμού και το εμβόλιο για τα αγόρια. Δηλαδή τα αγόρια πλέον θα εμβολιαστούν. Μα κολλάνε. Και βέβαια μην μου πει κάποιος, όπως είχε πει πριν από μερικά χρόνια, εγώ γυναικείο εμβόλιο δεν κάνω. Δεν είναι γυναικείο. Αυτή λοιπόν η ιστορία ότι είναι για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η έννοια αυτή, διότι ναι μεν, αν κολλήσουν τα κορίτσια, μερικά κορίτσια από κάποιους ογκογόνους τύπους που έχει, 150 είναι οι τύποι, 40 είναι κάνουν κονδυλώματα, 20 είναι ογκογόνοι. Άρα λοιπόν από αυτούς τους 20 ογκογόνους ιούς, κάποιοι φταίνε λοιπόν και κάνουν και φτάνουν να κάνουν και καρκίνο στα κορίτσια. Μόνο! Όχι, κάνουν και στα αγόρια. Εδώ είναι, πρόσεχε Στέλιο. Πρόσεχε Στέλιο, αυτός μιλάει, παιδιά, να μην παίζετε. Κάνει να πούμε live με αυτό, με την ομιλία. Μιλάει με το κορίτσι. Δεν ξέρω, νομίζω. Λοιπόν, άρα, θέλουμε να εμβολιάσουμε γιατί κολλάνε λοιπόν και τα αγόρια και τα κορίτσια και παθαίνουν λοιπόν και κονδυλώματα και καρκίνους, παθαίνουν τα κορίτσια. Καρκίνο στο καρκίνο της μήτρας, τα αγόρια στο πέος, έτσι. Αλλά είναι και άλλα, είναι και άλλες διαδικασίες που τώρα τον αφήνω γιατί είναι ο Στέλιος εδώ μπροστά. Άλλη φορά, σε ένα άλλο βίντεο τα είχα αναφέρει ακριβώς, εκτενώς κτλ. Φοβόμαστε για τους καρκίνους. Λοιπόν, και φοβόμαστε βέβαια και για τα κονδυλώματα. Έτσι και αλλιώς το 80% των αγοριών, μέχρι να μεγαλώσουν, θα έρθουν σε επαφή με τον ιό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθουν σε επαφή, ας έρθουν σε επαφή, αλλά με μη ογκογόνους τύπους. Αυτό το εμβόλιο λοιπόν, το οποίο κυκλοφορεί, το HPV. Είναι ένα εμβόλιο πενταδύναμο για την ώρα, το οποίο πραγματικά μας προφυλάσσει και τα αγόρια και τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια πώς κολλάνε? Τα αγόρια. Κολλάνε τα αγόρια, μεταφέρονται στα κορίτσια. Άρα λοιπόν, ευκαιρία πλέον να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε και τα αγόρια μας, δεδομένου ότι είναι δωρεάν. Πανάκριβο εμβόλιο, στήγησε 150 η αγορά του η μία δόση. Λοιπόν, και πρέπει να κάνουμε 2 με 3 δόσεις, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι, αν τα κάνετε σαν νούμερα, είναι κάτι 500 ευρώ μόνο η αγορά. Βάλετε να πούμε και τους γιατρούς που θέλετε να πάτε να εμβολιαστείτε, σημαίνει λοιπόν είναι υψηλό το κόστος. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία τώρα να εμβολιάσουμε λοιπόν τα παιδιά για HPV και τα αγόρια. Και του είπα του Στέλιου: Στέλιο, ήρθες, σε είδα για τον COVID που είχες τέλος πάντων. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και εμβόλιο? Και αυτός ενθουσιάστηκε. Γιατί ενθουσιάστηκε, δεν ξέρω. Επειδή είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ αστείο, ε. Πολύ αστείο. Λοιπόν, και θα κάνουμε εμβόλιο λοιπόν HPV. Το δείχνουμε μήπως και τα άλλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά και οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία πες με κάποια βίντεο, έτσι το μάθουν οι γονείς και προστρέξουν γιατί πρέπει να το κάνουν. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα live λοιπόν ένα εμβόλιο. Ο Στέλιος από εδώ, θα γυρίσω εδώ. Δεν θα βγάλεις ρούχα, θα σηκώσει μόνο την μπλούζα σου, έτσι. Εντάξει, λίγο πιο πάνω βρεσί θα το κάνουμε, έτσι. Αλλά θέλουν να δείξουν δηλαδή ότι όχι μόνο το κάνει, αλλά δεν θα καταλάβει και τίποτα. Πάμε λοιπόν στο τρίτο επίπεδο, το οποίο λέμε: κάνουμε το εμβόλιο και δεν πονάμε. Στέλνει, έχεις να πεις τίποτα? Έχεις ένα μικρόφωνο πάνω σου. Έχω να πω. Τι να πεις, για πες. Νιστάζω. Νιστάζεις. Και επίσης πεινάω. Νιστάζει και πεινάει. Ναι. Εντάξει. Μετά από αυτό θα πάω να φάω σουβλάκια.
σουβλάκια, ε. Εντάξει. Εντάξει. Στην εφηβεία είσαι, μπορεί να, να θε να κάνει και να τρως και σουβλάκια και τα λοιπά. Βάστε βρε εδώ. Πιο ψηλά. Γιατί απλά να μην βγάλω την μπλούζα. Δεν με την βγάζει την μπλούζα τώρα, εντάξει. Θα ξεκινηθούμε μπροστά στην κάμερα δηλαδή για να κάνουμε ένα εμβόλιο. Θέλω να κοιτά από την άλλη μεριά όμω. Αυτό που θέλω είναι. Σίγουρα. Ναι. Θέλω να κοιτά από την άλλη μεριά. Κοιτά από την άλλη μεριά. Έτσι. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Ετοιμάσω να το κάνουμε. 1, 2, 3. Ετοιμάσω. 1, 2, 3, 4, 5. Ετοιμάσω τώρα. Το έκανα. Let's go! Κάτσε με να σου βάλω κάτι. Κάτσε να σου βάλω κάτι. Κάτσε να σου βάλω κάτι. Λοιπόν. Let's go! Καταπληκτικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν το Στέλιο. Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσετε στην τρομερή σας παραγωγή. Παραγωγή, ε. Σιγά μα ρε τώρα, εντάξει, δεν κάναμε και τίποτα. Απλώς εγώ σε ευχαριστώ, ιδιαίτερα σε ευχαριστώ, γιατί μόνο με τέτοια ζωντανά παραδείγματα μπορούμε να δείξουμε την αξία του εμβολιασμού. Γι' αυτό το εμβόλιο. Λοιπόν, χαιρετάμε όλο τον κόσμο. Έτσι, χαιρετάμε. Ξέρετε από πού μας βλέπουν, ε. Αφρική, Αμερική, Αυστραλία, Ελλάδα, όπου να είναι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μας βλέπει η Αθήνα μόνο. Μας βλέπουν παντού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε κοινοποίηση σε αυτό το βίντεο. Μήπως πείσουμε και κάποιους άλλους νέους να εμβολιαστούν. Και τους γονείς δηλαδή, να ενεργοποιήσουμε τους γονείς ουσιαστικά. Φιλιά πολλά, γεια σας. Γεια σου, Στέλιο. Κάτσε να σε δείξω. Ρε. Κάτσε να σε δείξω. Κάτσε. Να σε. Γεια. Γεια.